Χαίρετε, θα πω τρεις λέξεις μόνο εγώ. Πού να παίξουμε τα πεντάρια. Όπως το πες. Πολύ καλό ξεκίνημα. Νομίζω ότι και ο τρόπος που ήρθε η νίκη είναι ακόμα πιο σημαντικός για την ελληνική ομάδα, γιατί αγωνίστηκε ουσιαστικά με 8 παίχτες. Ελάχιστα έπαιξαν κανένα δυο, δύο δεν έπαιξαν καθόλου. Είναι δηλαδή πραγματικά εντυπωσιακό πώς ανταποκρίθηκε. Ακριβώς, και ανταποκρίθηκε ανάμεσα απέναντι σε μια εξαιρετική front line. Έτσι, με Ζούμπατς, με Σάριτς, δύο NBA, ο ένας βασικός, ο άλλος με ρόλο στην ομάδα του. Και κατάφερε παρόλα αυτά να βγει στην επιφάνεια. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα θα μπορούσε να το έχει σκοτώσει νωρίτερα το παιχνίδι από κάποια λάθη, ίσως και από την κόπωση που ήρθαν αυτά τα λάθη. Δεν κατάφερε να το καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι, γιατί είχε πάρει διαφορά και 19 πόντων. Θυμίζω 40-21 και στην τέταρτη περίοδο και 11 πόντων. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μετράει και σίγουρα η ελληνική ομάδα μπορεί να χαμογελά, γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτή τη φορά είναι γύρι αγριεμένος, γύρι αποφασισμένος και δεν ξέρω αν είναι και ιονός, γιατί πριν από κάτι μήνες, 14 μήνες περίπου, 15, είχε κάνει ένα ανάλογο φινάλε στο παιχνίδι που είχε πάρει πρωτάθλημα με τους Bucks ουσιαστικά στο πέμπτο τελικό με τους Suns, αν θυμάσαι, με τάπα και μετά καπάκι κάρφωμα. Ναι. Τώρα έκανε δύο τάπες, έκανε και μια στο τέλος εκεί στο τρίποδο του Σίμων από τη γωνία, έκανε και ένα ανάποδο κάρφωμα, αν είναι δυνατόν το πιο κρίσιμο παιχνίδι στον αγώνα, ένα ανάποδο κάρφωμα, αλλά με το Γιάννη αυτά γίνονται. Και ασφαλώς είναι ο άνθρωπος που ήταν και ο πιο καθοριστικός για το τελικό αποτέλεσμα. Όχι ασφαλώς ο μόνος πρωταγωνιστής, γιατί πρέπει να βγάλουμε το καπέλο και στον Ντόρση, ο οποίος μας κράτησε στο ξεκίνημα όταν η Εθνική πήγε πολύ μουδιασμένα και με το κατενάτσιο που παίζανε, έτσι θα το χαρακτηρίσω, οι Κροάτες που αμήνονταν στα τρία μέτρα από το καλάθι και δίνανε πεδιάδα ολόκληρη στους Έλληνες διεθνείς να σουτάρουν στο Γιάννη, τον Καλάθι και τον Θανάση ουσιαστικά προκαλούσαν, που δεν είναι οι καλύτεροι σουτέρ. Ήταν άνθρωπος λοιπόν τότε σε εκείνο το κομμάτι που μας κράτησε, που μας έδωσε τη σπίθα, που μας έβγαλε λίγο το άγχος. Και αυτό το αρχικό ξεκίνημα 7-0, 8-0 δεν θυμάμαι, που είχαν πάρει οι Κροάτες, κατάφερε να το εξαλείψει γρήγορα και να βάλει και τους υπόλοιπους στο κόλπο. Και όχι μόνο Ντόρσεϊ, καταπληκτικός Παπα-Νικολάου, με άμυνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, με βοήθειες, με κάποια σημαντικά σουτ. Πολύ καλός και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο διάστημα που έπαιξε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί μετά ήταν περισσότερο λίγη η συμμετοχή του, μικρή συμμετοχή του. Εξαιρετική παρουσία και του Σλούκα, αν αναλογιστούμε ότι ο άνθρωπος έκανε πολύ ωραίες θεραπείες για να προλάβει να παίξει. Πριν 8 μέρες ήταν σχεδόν εκτός Ευρωμπάσκετ, να πω. Ακριβώς. Mm-hmm. Και μπήκε ο άνθρωπος και έδωσε τα πάντα. Και ο Καλάθης, εκεί που ήταν σε μια μάλλον κακή βραδιά επιθετικά, γιατί βοήθησε στους άλλους τομείς του παιχνιδιού, έχει βγάλει την ασίστ στο αγώνα στον Γιάννη, γιατί καλό το ανάποδο κάρφωμα. Αλλά άμα δεν κάνει και την πάσα εκεί να τον δεις, δεν είναι εύκολο πάντα να έρθει αυτό το Καλάθι. Και ο Αγραβάνης, γενικά αυτή η οχτάδα που έπαιξε τα έδωσε όλα και νομίζω ότι πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο. Δεκάδα, έτσι βάζω και τα άλλα τα παιδιά, γιατί για αυτά που παίξαν λίγο βοήθησαν και δώσαν το κάτι της. Πολύ σημαντική νίκη για την ψυχολογία. Κερδίζει χρόνο η ελληνική ομάδα, μαθαίνει, σκληταγωγείται, βελτιώνεται και όταν θα έρθουν και οι υψηλοί και το υπηκό που λένε όταν θα έρθει, ο Παπαγιάννης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, μπορεί να μην έρθουν αύριο. Για τον Κώστα ίσως είναι και δεδομένο αυτό, για τον Παπαγιάννη θα δούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ καλύτερα πράγματα, αλλά και ακόμα και έτσι η ελληνική ομάδα νίκησε μια Κροατία η οποία μπορεί να μην συγκαταλέγεται στα φαβορί. Αλλά έχει 6-7 παίχτες που είναι απόλυτα πρώτης γραμμής και δεν ξέρω ποια ομάδα έχει, ας πούμε, 3 NBA'er τόσο υψηλού επίπεδου στο ρόστερ της. Ακόμα και από τα φαβορί δεν υπάρχουν ομάδες που έχουν 3 NBA'er τόσο υψηλού επίπεδου στο ρόστερ της. Έχει έναν Αμερικανό ο οποίος είναι μεταγραφή πολύ καλή. Αυτός τους κράτησε στο μάτς. Με το Σίμον μαζί είναι. Με το Σίμον φυσικά, ο οποίος είναι αυτός που έδωσε και το έναυσμα για την τελική αντεπίθεση. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική είναι λοιπόν αυτή η νίκη. Η οποία νίκη λογικά σημαίνει ότι η Εθνική δεν πέφτει κατά από την τρίτη θέση. Έτσι, αυτό λέει η λογική. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε για το αυριανό παιχνίδι. Με νίκη η ελληνική ομάδα νομίζω ότι είναι αγκαλιά πλέον με την πρωτιά. Δεν τη χάνει με τίποτα. Ακόμα και μια ήττα έχει περιθώριο να κάνει στα τρία επόμενα παιχνίδια. Βέβαια το αυριανό παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό με την Ιταλία. Θα παίξουμε μια ομάδα που θα παίξει small ball όπως λογικά και εμείς. Γιατί δεν ξέρω αν θα έχει ρόλο ο Παπαγιάννης ή ο Αντετοκούνμπο, λογικά όχι, ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Επομένως θα πάμε να παίξουμε μια ομάδα που θα παίξει αντίστοιχα χαμηλά εντός εισαγωγικών σχήματα, με το Γιάννη πάλι στο 5, αλλά δεν ξέρω αν εκείνοι έχουν τα κορμιά για να τα βάλουν εμάς. Εκεί βέβαια θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καυτή έδρα, ένα κατάμεστο γήπεδο που θα είναι στο πλευρό των Ιταλών. Μια καλή ομάδα που ίσως να μην είναι τόσο ταλαντούχα, αλλά σίγουρα είναι πιο σκληροτράχηλη από τους Κροάτες και πιο ομάδα, πιο σφιχτή, έχει και τον κόσμο, ενδεχομένως να έχει τη διαιτησία. Τελευταίο
σχόλιο για τη διευθυνσία δεν μου άρεσε καθόλου. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά λάθη, τα περισσότερα σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Όπως για παράδειγμα το Σεάριτς προσγειώθηκε στο σημείο που ήταν να προσγειωθεί ο Ντόρσεϊ και οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα. Δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες το παιδί, μάλλον δεν το έκανε επίτηδες, αλλά είναι αντιαθλητικό. Έτσι, και αυτές οι φάσεις πρέπει να τιμωρούνται. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ότι δέχτηκαν μόνο μια τεχνική ποινή οι Κροάτες που σε όλο το παιχνίδι ούρλιαζαν και οδύρονταν παρά το γεγονός ότι τα σφυρίγματα που δόθηκαν σε εκείνες τις φάσεις ήταν πεντακάθαρα. Δηλαδή ήταν το βουλαμέρος να χτυπιέται, να πάει να κάνει ντους στο διαιτητή, ενώ ας πούμε είχε βρει ο άλλος όλο το χέρι του αγραβάν. Τέλος πάντων, σε καλό μας γλυκή θα σου πω, διότι είχαν τρικυμία κρανίο δηλαδή και φαίνεται στην τελευταία επίθεσή μας εμάς στο συν 4, έχει 30 δευτερόλεπτα, έχουν να δώσουν, πρέπει να κάνουν δύο φάουλ. Για να μας στείλουν τις βολές και δεν το κάνουν ποτέ. Ναι, ναι, ακριβώς. Και ο Σίμων πήγε να εκβιάσει ένα φάουλ σε τρίποντο στο τέλος αυτό το σουτ που έκανε εκτός Ευρωπαίας. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά όταν κερδίζεις. Έτσι, απλά πρέπει να τα λέμε και όταν κερδίζουμε για να μην τα λέμε όλες δικαιολογίες μόνο όταν χάνουμε. Πολύ καλό ξεκίνημα. Έπεται συνέχεια όμως και είναι πιο δύσκολη, πιο απαιτητική. Και ας ελπίσουμε να έχουμε και ενισχύσεις για να ανταποκριθούμε. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, με 6-8 παίχτες δεν τη βγάζεις όλη την διοργάνωση. Θα χρειαστεί στην πορεία να έρθει και ενίσχυση και ειδικά στην γραμμή των ψηλών. Αυτά από μένα. Χρήστο, μας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετο, καλή συνέχεια. Χρήστος Ρμπόρης, λοιπόν, με το πρώτο σχόλιο της μεγάλης νίκης της Ελλάδας με την Κροατία. Και ρωτάω εγώ τον Βάιο Τσούτσικα αν περίμενε ότι όταν μάθαμε 20 λεπτά πριν τον τζάβολ ότι η Ελλάδα θα παίξει ουσιαστικά χωρίς πεντάρι, αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο άμεσα απέναντι σε καλύτερη κατά τεκμήρια ομάδα του ομίλου μετά από εμάς και θα κάνει μόλις 9 λάθη σε αυτό το πολύ ψηλό απαιτήσεων παιχνίδι. Χαίρετε. Γεια σου, Νίκο. Απαντώντας την ερώτησή σου, προχωράω στο πρώτο σχόλιο του ΜΑΤ. Επειδή σε κάθε μπασκετικό αγώνα υπάρχουν τα μετρήσιμα, τα στοιχεία τα που αποτυπώνται στη στατιστική και υπάρχουν και τα μη μετρήσιμα στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε από τη μία το ρεκόρ που είναι μεγάλη υπόθεση για παίκτη που ντεμπουτάρει σε τελική φάση, σε αγώνα τελικής φάσης να κάνει ρεκόρ καριέρας με την εθνική ομάδα και λέγοντας 27 του Ντορσί. Αυτό είναι απόλυτα μετρήσιμο, όπως επίσης και τα τρομερά ποσοστά ευστοχίας του. Είναι η εξαιρετική απόδοση στα rebound που και αυτό το μετράς. Είναι η εξαιρετική συγκομιδή, δεν θα πω για τις 27 από τους Γιάννη, θα πω για το καλό ποσοστό ευστοχίας στις βολές. Ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα παίζει ρόλο σε μάτς. Η 11 από το Αγραβάνι που είναι πόντι που δεν μπορεί πολύ εύκολα να τους υπολογίσει ο αντίπαλος, με συνέπεια. Αυτά είναι μετρήσιμα στοιχεία, υπάρχουν και τα μη μετρήσιμα όμως, που για μένα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να διαμορφωθεί η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που σε πολύ μεγάλο βαθμό έδωσε στην Ελλάδα αυτό που είπες εσύ, ότι δηλαδή με Λιψανδρία κυριάρχησε απέναντι σε μια πολύ γεμάτη από ταλέντο Κροατία και είναι η κατάθεση των δυνάμεων των παικτών στο παρκέ. Ο τρόπος με τον οποίο κυρίως ο Θανάσης και ο Αγραβάνης. Και λέω αυτούς τους δύο γιατί έρχονται από το βάθος του πάγκου, έρχονται τον πάγκο για να παίξουν το ρόλο του εφεδρικού ψηλού, έτσι. Βάζαν το κορμί τους στις άμυνες από το 4ο-5ο λεπτό και μετά και έδωσαν την ευκαιρία στην Ελλάδα, στα γκάτ μας που είναι εξαιρετικά και ο Καλάτσι και ο Σλούκας. Να τρέξουν το γήπεδο, να ανοίξουν το γήπεδο και να βρουν εύκολους πόντους, να βρουν σε πολύ καλές θέσεις τον Ντόρσεϊ προκειμένου να αφήνει να σουτάρει από το τρίποντο και γενικά να βρει η Ελλάδα σκορ και να βάλει την Κροατία τη λογική του πάμε τώρα να παίξουμε λίγο με το ταλέντο μας για να ανταποκριθούμε σε αυτό το ρυθμό των επιθετικών της Ελλάδας, είναι μη μετρήσιμο στοιχείο. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι αυτό που λέμε το οποίο το θέλει περισσότερο, η κατάθεση ψυχής, όλα αυτά τα κλεισεδάκια τα οποία τα φοράμε, αλλά τα είδαμε να αποτυπώνονται στο παρκέ σήμερα και γι' αυτό νομίζω ότι γράφτηκε αυτό το σενάριο του πρώτου ημιχρόνου το οποίο έδωσε στην Ελλάδα το πάνω χέρι. Τώρα θα μου πεις υπάρχει και το δεύτερο ημιχρόνο. Ναι. Και το δεύτερο ημιχρόνο αποδεικνύει το πόσο μεγάλη δουλειά έγινε στο πρώτο. Όταν τρως 32 πόντους στην τρίτη περίοδο και τους τρως γιατί όπως και ο Ντόρσεϊ μίλησε τώρα πριν από λίγο στην ΕΡΤ, και είπε ότι κατέρευσε η άμυνα και γι' αυτό τους δέχτηκαμε τους πόντους. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η διαπίστωση. Μ' άρεσε δηλαδή από έναν record man που ντεμπουτάρει σε ευρωμπάσκετ να μου λέει ότι ενώ έχει κερδίσει την Κροατία ουσιαστικά το σπουδαιότερο αντίπαλο έτσι, του ομίλου να στέκεται σε αυτό, ότι δηλαδή καταρρεύσαμε αμυντικά στην τρίτη περίοδο και γι' αυτό επέστρεψαν στο παιχνίδι. Και λέω ότι είναι πολύ καλή είδηση όλο το πακέτο που πρόκειται από το ματς σήμερα. Δηλαδή η νίκη που αυτομάτως φτιάχνει τα μαθηματικά του ομίλου. Δεύτερον, το γεγονός ότι καταλάβαμε ότι υπάρχουν τρόποι ακόμα και τις αδυναμίες μας να τις μακιγιάρουμε. Τρίτον, ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα τα οποία μένουν να λυθούν και είναι ένα πολύ καλό, πώς να το πω τώρα, βίντεο αυτό του σημερινού αγώνα και για την αμυντική
σταθερότητα της ομάδας και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Γιάννης στο τουρνουά. Κάτι ακόμα μη μετρήσιμο. Mm-hmm. Όταν έχεις, ρε φίλε Νίκο, παίχτη που πάει σε μαρκάρισμα στην αδύναμη πλευρά και κόβει παίχτη πηδώντας 4 μέτρα μακριά, κάποια στιγμή λες να σου πω κάτι. Okay. Δηλαδή να πούμε ένα λόγο συγκαταβατικό για τους κουράτες. Γιατί η άμυνα που κάνει ο Γιάννης εκεί δεν λέω γιατί τα πάει στο Ζούμπατς κάτω από το καλάθι. Όχι, κάνει το λάθος. Ναι, είχε κάνει το λάθος ο Ζούμπατς και τον είχε κόψει στο προηγούμενο φάση και είχε πανηγυρίσει. Κάνει την ταπούλα σου και σταματάς. Δεν τον εκνευρίζεις. Εντάξει, εκεί λοιπόν, οκ. Okay. Είναι ένα λάθος το οποίο μπορεί να συμβεί. Αλλά όταν φεύγει στην αδύναμη πλευρά πάνω σε ένα παίχτη που έχει βάλει την τελειώνει το μάτς με 23 πόντους. Εξαιρετικός παρεπιπτόντος. Έτσι, ναι, ο Σμιθ. Όντως. Και από την αδύναμη πλευρά σηκώνεται και του κάνει αυτή την αλλίωση στο σουτ, του κόβει τα πόδια το άλλο. Ακριβώς. Έτσι, του κόβει τα πόδια. Θα σταθώ σε κάτι άλλο ακόμα. Ότι έχουμε πρώτο δημιουργό μας με τον Γιάννη, διότι έχει την οξυδέρκεια πλέον, σε αντίθεση με άλλα τουρνουά, να σπάσει καλά την μπάλα προς τα έξω. Το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει με triple double σήμερα, γιατί έχει 27 πόντους, 11 rebound και 6 assist, έγκυται στο γεγονός ότι σουτάραμε με 39%. Αν σουτάραμε με 45%, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα έχει ήδη 10 assist. Επίσης, πολύ καλό σημάδι για τη συνέχεια του τουρνουά, για την μπάστα της ομάδας, καλά την ξέρουμε την μπάστα των παιχτών που έχουμε, αλλά την μπάστα της ομάδας τώρα την κοιτάμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Είναι το τρόπος με τον οποίο το 62-60 γίνεται 65-60, με τον Ντόρση να έρχεται κρύος στη δεύτερη ημίχρονο και να βάζει το τρίποντο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για τη ψυχολογία. Και για το στάτους του παίχτη μέσα από την τύρια. Βέβαια. Όλα παίζουν ρόλο. Και επίσης, ενώ έχουμε κάνει ξανά τους Κροάτες, τους έχουμε ανεβάσει πολύ το momentum και τους έχουμε φέρει στο καλάθι, στο 82-84, η ηρεμία με την οποία ο Καλάθης παίζει πάνω από το Στεφάνι με τον, Αντετοκούμπο και κάνει το 82-86 και ουσιαστικά αρχίζει το μονόλεπτο του Γιάννη, ναι, που άρχισε να ταπώνει και να καρφώνει δεξιά και αριστερά. Και νομίζω ότι αυτή η ασίστ του Καλάθη πιστώνεται στον Ιτούδη, όπως νομίζω ότι πιστώνεται και όλη η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί είχα την αίσθηση κάποια στιγμή ότι ήξεραν μέχρι και πού αναπνέουν οι Κροάτες, οι διεθνείς μας, από το σκάουτινγκ. Το γεγονός ότι βάζει έναν αρνητικό μάλλον καλάθι στο τελευταίο δίλεπτο επιβεβαιώνει και το ένστικτο του μεγάλου προπονητή για μένα, του κορυφαίου της διοργάνωσης. Γιατί ίσως το παιχνίδι αυτό πάνω από το Στεφάνι το έχει καλύτερα ο Καλάθης από τον Σλούκα. Ναι. Εννοώ την μπάσα αυτή, την έχει εξασκήσει περισσότερο στο παιχνίδι του. Κοίταξε, αυτό είναι ο προπονητής, Νικό. Mm-hmm. Ο προπονητής είναι που για μένα υπάρχει μια μικρή σκέψη. Θα την πω αμέσως μετά. Ο προπονητής είναι να ξέρει τι μπορεί να πάρει το κάθε αθλητή του. Και νομίζω ότι είναι κοινά παραδεκτό ότι φέτος η Εθνική, πέρα από εξαιρετικούς παίχτες, έχει και ένα κορυφαίο προπονητή. Οπότε λοιπόν τέτοιου είδους πράγματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε εμάς που κρίνονται στο καλάθι. Έτσι. Συμφωνώ πολύ. Κάτι τελευταίο ήθελα να σου πω και το ξέχασα. Α, μία ένσταση μόνο έχω. Εκεί που καταραίει αμυντικά η Εθνική, ίσως θα έπρεπε ο Θανάσης να είναι περισσότερο στο παρκέ. Ναι, είναι και ένα ερωτηματικό μου, γιατί δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Γιατί ο Γραβάνης ήταν καλός, αλλά θεωρώ ότι ο Θανάσης ήταν το μεγάλο κλειδί της άμυνας που παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, αυτή είναι μόνο η εξήγηση που δίνω. Εκτός ότι δηλαδή ο επιθετικός ρυθμός του Αγραβάνη ήταν ο μόνος τρίτος πόλος του σκοράρισμα για την Εθνική. Και ίσως ο Δημήτρης Τίτλος ήθελε να τον κρατήσει ζεστό. Αλλά 32. Ακόμα και όταν βγαίνει, ο Αγραβάνης μπαίνει ο Παπαπέτρος στο 4. Γι' αυτό εικάζω ότι υπάρχει θεματάκι με το Θανάση. Ελπίζω να λέω ψέματα, να έχω κακή αίσθηση. Τι να πω. Τον είδα να χοροπηδάει στον πάγκο. Έτσι είναι αυτός. Πονάει, αλλά χοροπηδάει. Άκου που σου λέω. Σωστό. Και να πούμε ρε παιδιά στο Σλούκα. Ο οποίος Σλούκας πήγε πονεμένος, χωρίς προπόνηση. Ναι. Και δεν πρόλαβα να περάσουν 5 λεπτά στο ματς. Μόλις κατάλαβε ο Ιτούδης ότι είναι, πώς το λένε, ο Καλάθης λίγο εκτός νερών. Δεν είναι πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και αρχίζει και μπερδεύεται. Τον κοιτάζει στον πάγκο, του λέει βάλε με, προφανώς κάποια συνεννόηση έγινε τέτοιου είδους. Ναι. Και μπήκε και παίξε και πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ένα μυϊκό πρόβλημα, αλλά είναι γόνατο. Είναι αντοχή στον πόνο αυτό. Έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, σήμερα χρειαζόταν οπωσδήποτε. Αλλά ωραία νίκη. Πολύ ωραία νίκη και πολύ ωραίο το φινάλε. Εγώ τον αγαπάω το Χεζόνια, το γουστάρω θα παίξει, γενικά μου αρέσουν οι τύποι οι οποίοι παίζουν στα κρυστάλλες και παίζουν σαν ανοιχτά. Αλλά επειδή υπάρχει και σχετική κόντρα μεταξύ του Κούμπο και Χεζόνια, που ξεκίνησα τον ίδιο, ναι, τον Κροάτη. Κατάλαβα ότι έχουμε και έναν ακόμη καλό, είναι ωραίο το φινάλε με το καλάθι και φάουλ του Γιάννη. Έχουμε έναν ακόμη καλό, Μάριε, εντάξει. Μάριε, συγγνώμη, δεν κάνουμε τώρα. Θα είμαστε μαζί σου κοντά στην Ιταλία. Λοιπόν, αύριο περισσότερα, 12:02, έγινε, στο Μέτρο Μολ και 10 η ώρα Ελλάδα-Ιταλία, εννοείται. Έγινε.
Πώς είσαι? Τι κάνεις? Καλά είμαι. Όλα καλά και ωραία. Εγώ καταρχάς δεν χάνω εδώ. Ναι. Έχω φέτος 2-2 με τον Ολυμπιακό. Το επιβεβαιώνω. Που είχε βάλει 700 τρίποντα και με την Εθνική σήμερα. 2-2 έχω προσφάτως. Ένα και... Καλό 6-6 θα πω. Εντάξει, είπαμε 19. Έχω πάρει τσάντες, θα βάλουμε και την κούπα και θα έρθουμε πρώτο δεύτερο να είμαστε καλά. Ένα αυτό. Δεύτερο, με βλέπει ένας φίλος εδώ, Έλληνας κλπ. Μου λέει, ήθελες να δεις τον κούμπο Ιωνικό. Λέω, όποιον δεν διάλεξε, δεν έχω... Έχω μαύρο κεφαλίδι, πες. Ναι, δεν έχω... Εντάξει, Λουκάς Πεχτάρα. Αλλά όλοι καλοί χωράνε. Είτε Κώστας, είτε Άλεξ, είτε Γιάννης, είτε Θανάζης, είτε... Και Ντόρσεϊ θέλω, ε. Ναι. Okay. Τώρα μιλάγαμε με τον Ντόρσεϊ, και του κάνω μια ερώτηση για το NBA, πόσο... Αν είναι μήνυμα... Ξέρεις, αυτά που ρωτάμε εμείς, αν είναι μήνυμα η εμφάνισή του για το NBA, ότι ξανάρχομαι και λοιπά. Και να το πω έτσι λίγο, μπορεί να μην είναι καλή έκφραση, τρέχαν τα σάλια του για το NBA. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ναι, βεβαίως ο άνθρωπος έπαιξε στον Ολυμπιακό, πέρασε σούπερ στον Ολυμπιακό, έκανε ποριάρα με τον Ολυμπιακό, το εκτιμάει 100%, 1000%. Σεβαστό. Αλλά ξέρεις τώρα, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στην Αμερική, όποιος παίζει μπάσκετ που σας ασχολείται, τον ρωτώ είναι το NBA, πάνω το κάνει. Για πες μου, τι ξεχωρίζεις? Υπάρχουν στοιχεία πολλά. Εγώ, έτσι για να κουβεντιάσουμε και λίγο διαφορετικά με τους προλαλήσαντες, όταν παίρνεις 16 επιθετικά rebound χωρίς τους δύο σέντερ σου, είναι ένα μήνυμα? Κοίτα, εγώ το χωρίζω, ξέρεις, παρότι υπάρχει μεγάλη πίεση εδώ τώρα να κάνουμε 1000 πράγματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, το χωρίζω σε δύο πράγματα. Γιατί μου λέει, μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα, μου λέει, είχαμε μεγάλη διαφορά και 19 πόσο και τη χάσαμε. Λέω, δεν λες που είχαμε και μεγάλη διαφορά. Ήταν λίγο παραφύση αυτό, ναι. Ναι, γιατί παίζουμε μια ομάδα με παίχτες σούπερ, μια ομάδα που αποκλείστηκε από το παγκόσμιο μένα, αλλά τώρα είναι υπό κανονικές συνθήκες, υπό την έννοια ότι παίζουν περίπου όλοι οι παίχτες που πρέπει να παίζουν. Το 40-21 που προηγηθήκαμε, ναι, είπες παραφύση. Ήταν εν πάση περιπτώσει για τη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων μεγάλο. Μας το πλησιάσαν, μας το πήγαν κοντά, αλλά βρήκαμε τις λύσεις. Δηλαδή, στο κέριο σημείο είχαμε πάντα λύσεις, ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι, εντάξει, θα πάρω παράδειγμα το δείγμα γραφής που έχουν το σημείο, ότι ας πούμε τα σκαμπανεβάσματα, που εγώ δεν τα βλέπω ακριβώς τα σκαμπανεβάσματα, εμείς δεν έχουμε κάνει προπόνηση όπως πρέπει να έχουμε πλήρης, κάνει μετά την ιστορία με τους τραυματισμούς. Ο Σλουκ, τι λέγαμε? Έτσι. Τι λέγαμε πριν 10 μέρες? Όχι, δεν θα παίξει ο Σλούκας στο Ευρωμάρκετ. Όχι, ο Παπαγιάννης προλαβαίνει πότε θα μπει επαφές κλπ. Τα παιδιά είναι εδώ. Ο Παπαπέτρου, εδώ χτύπησε, προλαβαίνει, κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει. Ήρθε αυτή η πρεμιέρα και έπαιξε και ο Παπαπέτρου. Οπότε είμαστε ευτυχισμένοι καταρχάς που είναι όλα τα παιδιά εδώ. Ένα, ε! Και είμαστε δεύτερον ευτυχισμένοι που κερδίσαμε. Μάζευε για συγκερόγες. Η μεγάλη ελληνική τίτλη επιτέθηκαν με νίκες όχι τεράστιες αλλά περιπετειώδεις. Η περιπέτεια είναι μέσα στο αίμα μας. Τι θες το 2005, τι θες το 2006, τι θες το 87, τι θες πότε? Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Προσωπικά προτιμώ έτσι παρά στην πρεμιέρα, ειδικά με 20, γιατί ξέρεις λίγο τα πόδια πρέπει πάντα να πατάνε στη γη. Αν και είμαι σίγουρος ότι θα πατάνε με το τεχνικό επιτελείο που έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει το μυαλό ποτέ. Νίκο μου, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι παίζαμε και με παίχτες top. Δεν σου λέει ακριβώς με ομάδα, γιατί περιμένουμε να δούμε την ομάδα. Είναι η ομάδα, η Κροατία, όχι αυτή η ομάδα που παίξαμε, αλλά η Κροατία γενικά, η ομάδα που αποκλείστηκε από τον παγκόσμιο. Αλλά έχει παίχτες. Έχει Μπογδάνοβιτς, έχει Ζούμπατς, Χεζόνια, Σάριτς που ακόμα δεν στα καλά του, ο άνθρωπος φυσιολογικό ήταν τόσο καιρό εκτός. Πολύ βάρος. Έχει κεντρήματα τώρα, ένας φίλος είναι εδώ δίπλα μου, έχει κεντρήματα, δεν μου έδωσε, αλλά στα δίνω εγώ, ο Κάιλ Χάινς. Αν του πεις θα μου δώσει, ρε Τόλι. Αν του πεις ποιος είμαι θα του δώσει. Ναι. Μάλιστα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Το πρόσημο είναι θετικό. Έτσι νομίζω. Μαζέψαμε την πρώτη ρόγα και συνεχίζουμε. Και επειδή είσαι μέσα πολλοί Έλληνες, Πολύ, πάνω από 2.500. Πολύ. Όπου γύρναγα από πίσω μου νόμιζα ότι είναι ξένοι. Αν δεν αγαπάνε φάντους, κάνε εδώ, το δική μας είναι. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Τόλι μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Έχει βγει και η Ιταλία για ζέσταμα. Εδώ είναι ο Μέλι. Είπαμε ο Χάινς είναι εδώ, ο Καϊρ Χάινς. Τι άλλο, ποιος είναι? Καλό κουράγιο, πες του Μέλι. Παλτάσο, Παγιόλα.
Καλό κουράγιο του Μέλη, θα παίξει πολύ πάλι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Τολί. Αυτά, παιδιά. Να είσαι καλά. Τολί Σκοτιάς, λοιπόν, από το Μιλάνο για την νίκη της Εθνικής. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τον σχολιασμό του σημερινού αγώνα με τον Μπάμπη Χριστόγλου. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνουμε. Καλά. Εντάξει, ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι γενικά, αλλά είχαμε προβληματάκια. Και κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν, κάποια πράγματα μας μπλόκαραν οι Κροάτες, όπως το Γιάννης σε κάποια σημεία που βάζανε τρεις κατά τη ράκετα και ο Γιάννης πήγαινε και έπεφτε πάνω του. Αυτό πρέπει κάπως να το διορθώσουμε, δηλαδή, γιατί αν όλοι πάρουν αυτό το χούι και βγάζουν τρεις παίκτες πάνω στο χώρο, δεν ξέρω αν ο Τόρση και ο Αγραβάνης θα είναι σε τόσο καλή μέρα και τις επόμενες φορές για να μπορεί να βάζει τα καλάθια απ' έξω, γιατί σήμερα, εντάξει, αυτός που μας ξεκόλλησε στο πρώτο ημίχρονο είναι ο Τόρση, για αυτός που μας ξεκόλλησε στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο Αγραβάνης. Και ο Παπαπέτρου στο πρώτο ημίχρονο που έκανε κάποιες καλές άμυνες, έβαλε κάποια καλάθια, πήρε κάποια rebound και νομίζω ότι ουσιαστικά βοήθησαν την ομάδα. Βέβαια όλοι παίζουν και όλοι έχουν μερίδιο όταν κερδίζεις, όταν χάνεις. Αλλά νομίζω ότι κάπου έχουμε γίνει λίγο προβλέψιμοι στο όταν δίνουμε την μπάλα στη Γιάννη. Κάπως πρέπει να το αλλάξει. Φαντάζομαι ότι οι ειδικοί θα το ξέρουν, οι ειδικοί θα πάρουν τα μέτρα τους και θα κάπως αξεμπλοκάρουν τον Αντετοκούμπο. Διότι θα μου πεις, δεν θα έχουν όλοι τα κορμιά που έχουν οι Κροάτες. Σήμερα είχαν οι Κροάτες μέσα στη ρακέτα πολύ ψηλά παιδιά, με πολύ ξύλο και με πολύ αυτό, γιατί είναι γεγονός ότι το ξύλο έπεσε πολύ σπάνια. Ναι. Και εμείς δεν είχαμε σήμερα ανθρώπους για ξύλο. Θα μου πεις, αν ήταν ο Παπαγιάννης, φημίζεται για το ξύλο του, όχι, αλλά φημίζεται ότι... Είναι ένα κορμί. Είναι ένα κορμί, όπως και ο Κώστας είναι ένα κορμί. Είχαμε να παλέψουμε λοιπόν όλη αυτή τη φασαρία σήμερα με τον Θανάση, ο οποίος πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο, και με τον Αγραβάνη, ο οποίος πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και από την άλλη μεριά, τα τρίποντα του Ντόρσεϊ, τα δύο του Παπανικολάου, τα δύο του Αγραβάνη, μας ξεκολλήσανε και μας πήγανε μπροστά. Και είναι και επικίνδυνο, σε εισαγωγικά το επικίνδυνο, πώς χάνεις μια διαφορά 15, 16, 19 πόντων σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πραγματικά δηλαδή, θα πρέπει ο coach, ο οποίος το χειρίστηκε καλά γενικά το μάτς σήμερα, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει κάνει παρά. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με έναν ξεχωριστό φίλο και συνάδελφο, έτσι, δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε, ξέρει. Γιάννης Ψαράκης, πώς είδε ο ίδιος την Εθνική? Έχω την αίσθηση, Γιάννη μου, ότι αν και σου εύχομαι στο Βερολίνο να πας, ότι κάποιος θα αποουσιάζει από το μετάλλιο. Χαίρετε. Χαίρετε αμοιβαία τα αισθήματα για αυτό που είπες πριν προσωπικά και σε ευχαριστώ και το ξέρεις αυτό. Αλλά ας προχωρήσουμε, ας αφήσουμε τα μέλια. Φτάνει με τα μέλια. Προχωράμε, έχουμε δουλειές. Λοιπόν, η Εθνική έδειξε χαρακτήρα σήμερα. Κέρδισε ψυχολογία. Κέρδισε πόντους στην αυτοπεποίθηση των παιχτών για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ο προφανής, γιατί νίκησε ένα ντερμπί και μια πρεμιέρα που πάντα έχει άγχος και έχει πίεση, ειδικά για το φαβορί, γιατί εμείς ήμασταν, όπως και να το κάνουμε, το φαβορί, είτε παίζαμε πλήρης είτε παίζαμε με μισή ομάδα. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είμαστε φαβορί, τελεία. Και συνεχίσαμε και ένα σερί, φτάσαμε στη 10η συνεχόμενη νίκη σε πρεμιέρα Ευρωμπάσκετ. Έχουμε να χάσουμε από το 99, από την εκείνη την τζόν που δεν θέλω να τη θυμάμαι. Άστο. Γιατί, ναι, εντάξει, ακόμα βογκάω με εκείνο το 0-3. Τέλος πάντων, ο δεύτερος λόγος είναι ότι κερδίσαμε χωρίς Παπαγιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο, δηλαδή χωρίς δύο βασικούς ψηλούς και κόντρα σε μια ομάδα με κλασικούς ψηλούς, δηλαδή ο Ζούμπατ. Είναι βασικός στους Los Angeles Clippers. Ναι. Τελεία. Μπορεί εμείς να τον περιορίσαμε, να τον κρατήσαμε στους 11 πόντους και τα λοιπά για να βλέπει εφιάλτες το βράδυ, ειδικά με την τάπα του Γιάννη την προτελευταία στον αγώνα, αλλά δεν πάει να είναι μια ξεχωριστή οντότητα ο συγκεκριμένος παίκτης. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι κερδίσαμε ένα μάτς που κρίθηκε με κλάτς φάσεις, δηλαδή κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Γιάννη. Πριν έχουν φροντίσει ο Μεν Ντόρσεϊ να κάνει όλη τη δουλειά, να δώσει αυτή τη μεγάλη διαφορά και να
και εμείς αυτοπεποίθηση την ομάδα όσον αφορά το μακρινό σουτ, και είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του Δημήτρη του Αγαβάνη, τον οποίο εγώ προσωπικά τον έχω, καν τον έχω κράξει, ειδικά στα φιλικά προετοιμασίες για αυτά και τις κάποιες εμφανίσεις, αλλά απόψε το μυαλό ήταν στο κεφάλι του, έκανε όλα όσα έπρεπε και στην άμυνα και στην επίθεση, με εντάξει μια-δύο φορές μπορεί να χάσει σε κάποια rotation στην άμυνα, αλλά η εν γέννη παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ όρημη, πήρε επιθετικά rebound, πάλεψε, έβγαλε ενέργεια, δηλαδή εγώ τον είδα ως έναν δεύτερο Φανάση όσο έπαιζε, όσο ήταν ο Δημήτρης στο παρκέ. Mm-hmm. Τίποτα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε περισσότερο ότι ξέρεις αυτό, άνοιξε ο δρόμος, θα πάρουμε μετάλλια κτλ. Τίποτα. Είναι η πρώτη νίκη, απλά εγώ στέκομαι σε αυτό το γεγονός ότι είναι μια νίκη η οποία θα δώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα, θα της δείξει και θα πείσει και τους υπόλοιπους, δηλαδή και τους αντιπάλους, ότι ξέρετε μπορεί να λείπει ο Παπαγιάννης που είναι ένα κορμί 2-20, τον οποίο απλά να τον βάλεις κάτω από το καλάθι και να μην κάνει τίποτα, τρομάζει τους αντιπάλους. Έλειπε και ο Κώστας που είναι ένας βοηθητικός ψηλός, ακόμα και χωρίς αυτούς, και αν θες και με τον Γιάννη, πρόσεξε, δηλαδή για Γιάννης, ο Γιάννης μέχρι το 36-37 ήταν average. Ναι. Average ήταν μεταξύ, κόντεψε να κάνει triple double άνθρωπος, αλλά... Αν είχαμε λίγο καλύτερο ποσοστό εντός παιδιάς, το είχε κάνει πιστεύω. Μπράβο, ναι. Αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο super duper wow. Και στις, έκανε τρεις φάσεις, δύο τάπες. Έβαλε τους πέντε τελευταίους πόντους και πώς τους έβαλα. Δηλαδή, τι την έκανε, την μπάλα ο Θεός. Εντάξει, η ιεροσιλία λίγο αυτό που λέω, έχοντας ζήσει και τις εποχές του Γκάλη. Αλλά ομολογώ ότι είχα χρόνια να σηκωθώ έτσι από την καρέκλα μου και να αρχίσω και να λέω τι έκανε ο άνθρωπος πραγματικά. Εντάξει, αυτά που κάνει είναι εξωγήινα, όπως και να έχει. Να είναι καλά το μαλικάρι, να είναι υγιής και να συνεχίζει σε όλη την καριέρα και να τον απολαμβάνουμε. Ξέρετε, είναι ωραίο να είναι στην ομάδα σου συγκεκριμένος παίχτης. Δεν ξέρω πώς είναι να είναι. Το είπε και ο Μιλαόμερος. Δεν σταματιέται. Όχι, είναι ωραίο, εννοώ, να τον έχουμε εμείς στην ομάδα μας. Είναι ωραίο να είναι στη δική σου ομάδα ο συγκεκριμένος παίχτης. Τον απολαμβάνεις, λες τι κάνει κτλ. Όταν είσαι αντίπαλος, πονάει όπως και να έχει. Ακριβώς. Ας μην το κρύβουμε. Αυτά. Μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, κύριε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Δικό μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.